Στην πύλη εμβολιασμού έχουμε προβλήματα, κύριε Μιχαλίδη. Αναχαιτίζουμε αυτές τις επιθέσεις. Γεια σας, κύριε Άκου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Οι επιθέσεις έχουν αναχαιτιστεί μέχρι αυτή τη στιγμή. Και από ό,τι αντιλαμβάνουμε, δεν είμαι σίγουρος αν συνεχίζονται καν. Έχουν σταματήσει. Και είναι από το εξωτερικό και αποσκοπούν πού, κύριε Μιχαλίδη? Κοιτάξτε, αυτού του είδους οι επιθέσεις είναι για να σταματήσουν πρόσβαση σε μια υπηρεσία. Είτε αυτή μπορεί να ονομάζεται πύλη εμβολιασμού, είτε μπορεί να ονομάζεται το NHS στην Ηνωμένο Βασίλειο, είτε ένα website για αγορές προϊόντων. Αποσκοπεί στο να σταματήσει την πρόσβαση σε αυτή την υπηρεσία. Και τώρα δεν ξέρουμε αν κλάπηκαν ή όχι προσωπικά δεδομένα, ή το ξέρουμε με βεβαιότητα ότι δεν κλάπηκαν? Από τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα και τις έρευνες που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, δεν φαίνεται να υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Έτσι κι αλλιώς η συγκεκριμένη επίθεση δεν αποσκοπεί στο να κλαπούν οποιαδήποτε δεδομένα, παρά μόνο στο να σταματήσει να λειτουργεί οποιαδήποτε υπηρεσία. Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά θεωρείτε ότι εντάξει, δεν είναι μόνο η πύλη εμβολιασμού που δεχόμαστε επιθέσεις σε διάφορες υπηρεσίες? Κοιτάξτε, οι κυβερνοεπιθέσεις είναι καθημερινό. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάποια υπηρεσία, κάποια ιδιωτική εταιρεία δέχεται επιθέσεις. Κάποιες μπορεί να είναι να καταφέρουν αυτό που θέλουν, οι άλλες μπορεί να αποκριστούν, αλλά είναι συνεχές, δεν είναι κάτι που πρέπει να μας ξαφνιάζει. Αυτό που πρέπει να μας ξαφνιάζει, Κυριάκου, είναι εάν γίνεται η επίθεση και δεν το γνωρίζουμε. Εκεί είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να σου γίνεται η επίθεση και να μην το γνωρίζεις. Το ότι γίνονται επιθέσεις και το γνωρίζουμε, ενώ όχι μόνο εμείς, ενώ γενικά, σημαίνει ότι κάποιες διαδικασίες δουλεύουν. Άρα ουσιαστικά έχουμε τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες για να αναχαιτίζουν αυτές τις επιθέσεις. Τώρα υπάρχουν, εντάξει, πάντα αυτοί οι hackers είναι ένα βήμα μπροστά από εμάς ή πλέον όχι? Ή γενικότερα από όλους, όχι μόνο σε εμάς, γιατί για όλες μπροστά κοιτάξτε, από όλους, ναι. Βεβαίως υπάρχουν περιπτώσεις που είναι ένα βήμα πιο μπροστά από εμάς, για το λόγο διαφορετικά δεν θα ακούγαμε, ξέρω εγώ, για την γραμμή μεταφοράς πετρελαίου στην Αμερική που να μην δουλεύει, ας πούμε, ή την κλοπή προσωπικών δεδομένων από το σύστημα υγείας της Αγγλίας ή στην Ουκρανία που ήταν κάτω το σύστημα ενέργειας. Σημαίνει ότι οι hackers, ναι, εκείνες τις συγκεκριμένες περιπτώσεις έχουν καταφέρει να είναι ένα βήμα πιο μπροστά. Αλλά δυστυχώς αυτό γίνεται. Θα υπάρξουν περιπτώσεις που οι hackers θα πετύχουν αυτό που τώρα πετύχουν. Ένας hacker γιατί δεν θέλει να χτυπήσει την πύλη εμβολιασμού της Κύπρου? Κοίταξε, αυτό δεν μπορώ να το... Μόνο κάποιες υποθέσεις θα μπορούσα να κάνω. Θα μπορούσε να ήταν, γιατί αυτά τα προσωπικά δεδομένα είναι εκεί εδώ και καιρό μέσω του OAI, μέσω του συστήματος του ΓΕΣΥ, σωστά? Και ήταν τη διάθεσή τους και γιατροί και φαρμακοποιοί. Δεν ήταν για κλοπή προσωπικό δεδομένο. Αυτή η επίθεση είναι να σταματά την πρόσβαση στην υπηρεσία. Συνήθως αυτές οι επιθέσεις γίνονται, σου σταματούν μια υπηρεσία και σου λένε ότι εάν δεν μου πληρώσεις τόσα λεφτά, δεν αφήνω την υπηρεσία να συνεχίσει. Και αναγκαστικά, σκεφτείτε, ας πούμε, μια εταιρεία να βγάζει ένα νέο προϊόν στην ιστοσελίδα της, ναι, και να δέχεται αυτή την επίθεση και να πέφτει κάτω η ιστοσελίδα. Που σημαίνει, ίσως να σκεφτεί η εταιρεία, είναι καλύτερα να πληρώσω παρά να χάσω όλη αυτή την καμπάνια που έχω κάνει. Δηλαδή, σε εμάς εδώ στην Κύπρο, σε πόσες περιπτώσεις χρειάστηκε να πληρώσουμε ή δεν χρειάστηκε? Εγώ δεν γνωρίζω, αλλά σίγουρα υπάρχουν. Και συνήθως όταν γίνεται, αυτό δεν βγαίνει προς τα έξω. Δηλαδή, αυτός που πληρώνει, συνήθως δεν το κοινοποιεί. Αλλά όμως πρέπει να είμαστε και... Σε επίπεδο κράτους εννοώ, αν έτυχε ένα τέτοιο. Σε επίπεδο κράτους δεν έχω υπόψη, αλλά και να είχα, κύριε Κυράκου, δεν θα μπορούσα να το μοιραστώ μαζί σας.
πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν είναι μόνο τα λεφτά. Είναι και, γίνονται και επιθέσεις που είναι από άλλα κράτη για να δημιουργήσουν πρόβλημα στο κράτος το δικό σου. Δηλαδή και αυτά συμβαίνουν, δεν είναι μόνο το οικονομικό. Αλλά δεν μπορώ να απαντήσω τι είναι. Αυτό το διερευνούμε, αλλά το κατά πόσο θα φτάσουμε ποτέ να ξέρουμε το ποιος το έκανε, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι εύκολο εγχείρημα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.